Δύο Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πυρά τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον ομάδας Παλαιστινίων που κινούνταν ύποπτα. Οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν αναζωπηρωθεί μετά τον τραυματισμό 4 στρατιωτών του Ισραήλ από έκρηξη βόμβας κοντά στα σύνορα με τα Παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, μαχητικά και τάγκς χτύπησαν συνολικά 18 στόχους της Χαμάς. Σε απάντηση, ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τη Γάζα, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα ή ζημιές. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από βόμβα που ήταν κρυμμένη σε σημαία που είχε αφαιθεί κοντά στα σύνορα.